Υπάρχει ένα πρόγραμμα το σπίτι μου. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πώ μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και ποιου αφορά, από τη μία. Από την άλλη, να εστιάσουμε λίγο, είναι μια Απ' την αλλη να καλή ευκαιρία στα ενίκια και στο ύψο των ενοικίων, που πραγματικά ε, είναι απλησίαστο. Απλησίαστε οι τιμέ σε πολλέ περιπτώσεις, ακόμα και σε φθηνές εντός εισαγωγικών περιοχές, αλλά και βέβαια τι γίνεται με τα Airbnb. Είχαμε ασχοληθεί με το θέμα πριν από περίπου κάποιες εβδομάδες. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Οι ψηλότατες, οι και η πιθανότατα όποιοι θέλετε να κατέβετε Κρήτη, να περάσετε μια μεγάλη εβδομάδα ή ένα τριήμερο, να μην βρείτε ε, σπίτι μέσα από τις ε, πλατφόρμες της ε, βραχυγρόνιας ε, μίστοσης. Ακίνητο λοιπόν. Λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον κύριο ε, Αράπογλου, τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, υπεύθυνο ενημέρωση Ένωση Ιδιοκτητών Αγκέντρων Ιδακλείου. Καλησπέρα μας. Καλησπέρα σα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ε? Καλά. Ε, ε, αυτό που είναι βασικό να πούμε είναι ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση ναι. ε, και για τι διακοπέ του Πάσχα αλλά και για τι καλοκαιρινέ διακοπέ, ναι. τόσο από εγχώριου τουρίστε όσο και από τουρίστε από το εξωτερικό. Πήρατε πάσα για το Airbnb. Ωστόσο, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το πρόγραμμα «Το σπίτι μου. Να μα πείτε λίγο ε, τα βασικά χωρία το οποίο το, το χαρακτηρίζουν. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε από εχθέ. Οι αιτήσει έχουν ξεκινήσει από εχθές Δευτέρα. Ναι. Ε, το πρόγραμμα αυτό είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασία. Και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι συγχρηματοδοτούμενο. Δηλαδή το 75% χρηματοδοτείται από το ΔΥΠΑ και το 25% χρηματοδοτείται από τι τράπεζε. Οπότε ο ενδιαφερόμενο ο οποίο θέλει να λάβει το δάνειό του θα πρέπει να επισκεφθεί την τράπεζα όπου επιθυμεί να λάβει το δάνειο και να ζητήσει να κατατεθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να δοθεί στην αρχή η προέγκριση του δανείου. Γιατί στην αρχή θα ζητήσει η τράπεζα κάποια δικαιολογητικά Εντό δύο μηνών έχει προθεσμία η τράπεζα να δει εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης ιδιοκτήτη έχει την πιστοληπτική ικανότητα για να λάβει το δάνειο και ακολούθως εάν και εφόσον πληρεί τα κριτήρια, με συγχωρείτε, εφόσον πληρεί τα κριτήρια, τότε εντό έξι μηνών θα ναι. εκταμιεύσει το δάνειο. Ποιο αφορά, αφορά τη νέα γενιά, αφορά νέους. Αυτό αφορά τους νέους ηλικίας 25 έως 39 ετών. Ναι και οι οποίοι νέοι θα, ε, θα πρέπει να έχουν εισοδηματικά κριτήρια μέχρι, ποσό, ας με, μέχρι 10 έως 16.000 χιλιάδες ευρώ εάν κάποιο ε, κάποιος νέος επιθυμεί να το λάβει μόνος του, δηλαδή αν δεν είναι παντρεμένος ή δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Και αν είναι παντρεμένος. Και αν είναι παντρεμένος, τα κριτήρια είναι ότι μέχρι 24.000 ευρώ αθρηστικά το κάθε ζευγάρι που είναι παντρεμένο. 12 και, 12, και, δηλαδή. και μια μονογονεϊκή οικογένεια εφόσον έχει ένα τέκνο. Ναι πρέπει να έχει εισόδημα έως 27.000 ευρώ, δηλαδή για κάθε τέκνο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ. Οπότε για λεπτομέρειες που πηγαίνουν σε τραπεζικό, σε τραπεζικό κατάστημα. Αλλά επίσης και εμείς σαν Ένωση ιδιοκτών Ακινήτων Νομού Ιρακλείου έχουμε δημοσιεύσει και στο site μας το enidani.gr όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτε να λάβουν το δάνειο. Είναι σημαντικό βέβαια κύριε Παναγιωτόπουλε να πούμε ότι αυτό αφορά επίσης κατοικίες, κύριες κατοικίες και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, μόνο για κύριες κατοικίες ναι. και οι κύριες αυτές κατοικίες να είναι μέχρι 150 τετραγωνικά να έχουν κατασκευαστεί μέχρι το 2007 ε, και επίση η, η άδεια οικοδομή του Με, να από είναι. μέχρι το 2007 μέχρι... και σήμερα. Όχι, μέχρι το 2007. Δηλαδή να είναι παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετία. Δηλαδή να έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το 2007. Μέχρι δηλαδή, και το 2007. δηλαδή δεν αφορά νέε κατοικίε δηλαδή, ή νεότερε κατοικίε. Δεν να πάει να πάνε ακίνητο το 2013, α πούμε. Όχι, αφορά τι κατοικίε που έχουν κατασκευαστεί μέχρι και το 2007. Μάλιστα. Για το 2007 και εντεύθεν, δηλαδή μέχρι σήμερα, δεν αφορά το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο ε, λέτε. Να περάσουμε λίγο στο κομμάτι των, των ενοικίων και των τιμών. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία διαχρονικά λαμβάνουμε. Άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν σπίτι και πραγματικά αποτρεπτικό παράγοντα το υψηλότατο κόστο. Πού θα φτάσει σε αυτή η κατάσταση και αν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή αυτό το φαινόμενο. Δυστυχώ, λόγω τη άνθηση του θεσμού του Airbnb, αυτό που παρατηρείται όχι μόνο στο Ηράκλειο αλλά και σε όλε τι μεγάλε πόλει τη Κρήτη και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, είναι ότι επειδή αυξάνεται το θεσμό του Airbnb και υπάρχει αυξημένη ζήτηση στι βραχυχρόνιε μισθώσει τύπου Airbnb, λόγω και τη αυξημένη ροή τουριστών, αυτό που παρατηρείτε είναι ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για μακροχρόνιες παραδοσιακές μισθώσεις με αποτέλεσμα να είναι ελάχιστες οι διαθέσιμες κατοικίες για ενικές για μακροχρόνια μίσθωση. Ε, ίσως ένα κίνητο που θα μπορούσε να δοθεί από την κυβέρνηση να ήταν είτε να μειώσει τη φορολογία στις μακροχρόνιες μισθώσεις ως προς τα μισθώματα, ως προς τα ενίκια, που αυτή τη στιγμή είναι στη χαμηλή κλίμακα στο 15% και μπορεί να φτάσει και να υπερβεί το 35%, με τη μείωση δηλαδή και τη νόθηση που θα δώσει στους ιδιοκτήτες με φορολογικά κίνητρα, να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες στην παραδοσιακή μίσθωση. Ακριβώς. Το άλλο σημαντικό που πρέπει να πούμε και να το ξέρουν αυτό, να το γνωρίζουν οι ιδιοκτήτε, είναι ότι σε περίπτωση που αξιώνουν οι ιδιοκτήτε κάποιο υψηλό ενίκιο στι παραδοσιακέ μισθώσεις λόγω του ότι υπάρχουν ελάχιστε κατοικίε, το πιθανότερο είναι ότι και το ενίκιο αυτό που θα αξιώσουν δεν θα το λάβουν γιατί πολύ απλά. Ένας ενοικιαστή δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ενίκιο που θα ζητήσουν. Μέχρι να φτάσουμε σε αυτή την εξέλιξη που έχει να κάνει με μια κρατική παρέμβαση και πρωτοβουλία, τι συμβουλεύετε στους ανθρώπους που επιθυμούν να βρουν ακίνητο για, το, για να τον νοικιάσουν και δεν μπορούν. Αυτό που θα πρέπει να κάνουν είναι να ελέγξουν και να δουν ε, το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες. Ε, η περίοδος η κατάλληλη για να βρει κάποιος κατοικία είναι συνήθως ε, είτε το Σεπτέμβριο είτε τον Οκτώβριο γιατί στην παρούσα φάση πολλοί ιδιοκτήτες, ε, ε, κατ' επιλογή τους θα λέγαμε ότι στρέφονται στο θεσμό του Airbnb να, Λόγω ας. του ότι υπάρχει ζήτηση. Θα σου πει κάποιο τώρα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, έχουμε και του φοιτητέ που πραγματικά ψάχνουν έσω στο παραένα πριν ξεκινήσει η ακαδημαϊκή σεζόν και άντε να βρω τότε σπίτι. Ακριβώ και αυτό το πρόβλημα το είδαμε και φέτο ε, πολύ αυξημένο. Όχι μόνο με του φοιτητέ, αλλά. και με του αναπληρωτέ και με όλου του δημοσίου παλαιότερου. Φεύγουν άνθρωποι, έρχονται, διορίζονται, διορίζονται εντό αγωγικών αναπληρωτέ και λένε Δεν μπορώ να παραμείνω, πρέπει να πάω Αθήνα Θεσσαλονίκη διότι δεν βρίσκω σπίτι. Έτσι, πολύ σωστά το εντοπίζει κύριε Παναγιωτόπουλο. Αυτό βέβαια που θα πρέπει να πούμε είναι επίσης ότι έχει προβλεφθεί από το Μάιο του 2022 να κατασκευαστούν φοιτητικέ εστίες τόσο στο Ρέθμινο όσο και στο Ηράκλειο όπου θα δημιουργηθούν 3.000 νέες κλίνες, κάτι που στην ουσία θα δημιουργήσει μια αποσυμφόρηση του προβλήματος, εκτιμούμε, ναι. και αυτό θα ε, βελτιώσει το πρόβλημα που υπάρχει, και σίγουρα το γεγονό ότι χτίζονται εκ νέου οι νέε αυτό θα φέρει στην αγορά νέε κατοικίε και νέα διαμερίσματα προ ενοικίαση Μας... για όλου. Ε, κάνατε μια αναφορά στον πρόλογο σα στο καθεστώ του Airbnb. Πού βρισκόμαστε και ποιο το ύψο των πληρωτήτων κατά τη διάρκεια τη περίοδου που διανύουμε. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα στι διακοπέ του Πάσχα, θα λέγαμε ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον. Ήδη έρχονται τουρίστε λόγω και του Πάσχα των Καθολικών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ζήτηση, η οποία ζήτηση φαίνεται ότι θα κορυφωθεί ναι. κυρίως κυρίω στα μέσα Ιουνίου και μετά, σε, όλες, σε όλου του νομού και σε όλε τι περιοχέ τη Κρήτη. Η Εύη Σπανού, η οποία καταγράφει το ρεπορτάζ, μου ανέφερε τι προάλλε ότι πιθανότατα η πληρότητα σε αυτά τα καταλήμματα στα κίνητα να αγγίξει 85%. Ναι, αυτά τα ποσοστά είναι πολύ πιθανό να τα δούμε και μπορεί να αυξηθούν μάλιστα ακόμα αυτά τα περισσότερο, ποσοστά, μάλιστα. ακόμα περισσότερο, εάν τυχόν δεν επηρεαστεί από οτιδήποτε η τουριστική σεζόν. Μάλιστα, οπότε έγκυρο το ρεπορτάζ σεύεσαι. Ναι, λοιπόν, πολύ εύστοχο το ρεπορτάζ. Εύστοχο. Λοιπόν, να σα ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε να είστε καλά. Καλά.